Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Κρικέλλας, ο οποίος ας μας συστηθεί ο ίδιος, διότι είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που σκέφτηκαν φέτος που δεν θα έχουμε τις παρελάσεις, που δεν θα έχουμε τους παγίους τρόπους να τιμήσουμε και να εορτάσουμε ταυτόχρονα την σημαντικότατη αυτή επέτειο, επέλεξαν να κάνουν κάτι άλλο, μία αναβίωση. Είναι η ομάδα αναβίωσης ελληνικού στρατού 1940. Άμα δείτε δηλαδή κάπου να φορά κανείς μία χλένη με τις σωστές επομίδες, τις σωστές σαραδέλες, τις σωστές γκέτες κάτω από τις μπότες, τις σωστές τις μπότες με τα καρφάκια από κάτω και το κομμάτι το οποίο πάει και δένει γύρω-γύρω το σωστό δίκοχο, το σωστό ιταλικό κράνος. Περίεργο πράγμα, ε. Ο ελληνικός στρατός πολεμούσε με ιταλικά κράνη τους Ιταλούς. Ως επιτοπλίστων υπήρχε πολυτυπία, υπήρχαν και τα γαλλικά κράνη, υπήρχαν και τα βρετανικά κράνη, τα οποία θα τα δούμε κυρίως μετά τον. Και όπως υπήρχε πολυτυπία και στα όπλα. Από το Σεντετιέν στο Μαξίμ και από το Μάνλιχερ στο Μοσεταγάν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την λεπτομέρεια, την ανασύσταση, την αναβίωση. Και έκαναν αυτό το βίντεο που τέσσερις οπλίτες, μάλλον οπλίτες και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού του 1940, περπατούν στη σημερινή Αθήνα δίπλα στους βαμμένους με συνθήματα μηδενιστών, αναρχικών, ανθελήνων τείχους. Να περπατάει, να βλέπεις τον στρατιώτη με το δίκοχο ή και τους τέσσερις να στέκονται προσοχή έξω από τη Βουλή ή να βγάζει ουσιαστικά το δίκοχο και να στέκει ευλαβικά μπροστά στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στη σύγχρονη, στη σημερινή Αθήνα. Μόνο συγχαρητήρια έχουμε να δώσουμε. Μεγάλη συγκίνηση όσων παρακολουθήσαμε το βίντεο, έγινε viral. Έτσι μέσα σε ώρες, αν δεν το έχετε δει να το δείτε, να μπείτε μεταξύ άλλων στο meaculpa.gr, το έχουν και πάρα πολλές άλλες ιστοσελίδες, να το βρείτε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη εισαγωγή, ο λόγος πλέον στον κύριο Γιώργο Κρικέλλα. Καλή σας ημέρα κύριε Κρικέλλα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μπογδάνη, ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πείτε μας κατά πρώτον τι είναι αυτό το οποίο αποφασίσατε να κάνετε. Ποιοι είστε, τι αποφασίσατε να κάνετε, πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο, να πείτε το γυρνάμε. Είμαστε μια ομάδα που υπάρχουμε εδώ και περίπου 8 χρόνια, που αγαπάμε την ελληνική ιστορία και τη στρατιωτική ιστορία και το ξεκινήσαμε ως χόμπι. Συναντηθήκαμε και είπαμε ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε πάλι την εικόνα του Έλληνα στρατιώτη που έχει εξαφανιστεί, που έχει χαθεί. Που δεν ξέρει ο σύγχρονος Έλληνας, ας πούμε, και τι χρώμα ήταν η στολή, πώς έμοιαζαν αυτοί οι άνθρωποι με σάρκα και οστά. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε μέσα από τα ασπρόμαυρα φιλμ και τις φωτογραφίες, το οποίο δεν έδινε την λεπτομέρεια που θα έκανε την εικόνα του Έλληνα στρατιώτη να ζωντανεύσει. Έτσι λοιπόν συγκεντρωθήκαμε στην αρχή, ένας μικρός φίνας σε 6-7 ατόμων. Mm-hmm. Τώρα έχουμε φτάσει στα 23 άτομα, 20 άνδρες και 3 γυναίκες που κάνουν τις εθελότητες του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τέλος πάντων, πού τα βρήκατε τα υλικά, τα ράψατε, τι κάνατε? Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίες και κύριοι, τους βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι η στολή δεν είναι αγιοβασιλιάτικη, δεν είναι αποκριάτικη. Είναι, δηλαδή, βλέπεις τη χλένη και λες, οκ, okay, αυτό πρέπει να ζυγίζει ένα 20 κιλό. Την έρευνα ξεκινώντας δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε καμία γνώση από κανένα μας, αλλά και ήταν και δισεύρετες και πληροφορίες για το τι στολές είχε ο ελληνικός στρατός και τι υλικά χρησιμοποιούσε. Mm-hmm. Έτσι κράτησε περίπου πάνω από ένα χρόνο η έρευνα μέχρι να εμφανίσουμε και να φτιάξουμε την πρώτη στολή. Ασχολείστε μόνο με το 40. Μόνο με το 40, ναι. Εμείς, mm-hmm, η συγκεκριμένη ομάδα ασχολείται μόνο με το 40. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες και σύλλογοι που ασχολούνται και με άλλες περιόδους, όπως είναι η Επανάσταση του 1821 και υπάρχουν και αρχαία ελληνικά οπλητικά αγήματα. Mm-hmm. Φέτος, βλέποντας την κατάσταση, ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε λόγω της πανδημίας σε διάφορες εκδηλώσεις όπως κάνουμε κάθε χρόνο, που πηγαίνουμε στο Καλπάκι ή στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα έμενε. Δηλαδή, δεν θα χρειαζόταν κάπου να έχουμε κάποια φυσική παρουσία σε κάποια εκδήλωση, εφόσον δεν θα γινόταν, αλλά να μείνει κάτι, να στείλουμε ένα μήνυμα κι εμείς εν ώψη της 28 Οκτωβρίου. Μια μέρα ένας φίλος της σελίδας μας έστειλε ένα βίντεο παρόμοιο που, mm-hmm, που είχαν φτιάξει κάτι Ιαπωνέζοι.
Και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στην ειδική μας περίπτωση, στην ελληνική. Για το, πού βρίσκεται το υλικό, πού βρίσκεται το υλικό. Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάποια στιγμή σας έχω δει μια φωτογραφία να κρατάτε. Τι είναι, Mauser ή Mannlicher? Είναι Mannlicher και Mauser. Τα έχουμε, αυτά όλα είναι. Καλά, πολεμήσαμε με φοβερή πολυτυπία, πρέπει να το πούμε αυτό, στους 40. Μάλιστα, αλλάζαμε τα Mauser να τα κάνουμε Mannlicher, τους αλλάζαμε τα διαμετρήματα και. Αλλά πού το βρήκατε? Το κατασκευάσαμε από το μηδέν. Τι λες, άνθρωπε, τώρα? Ναι. Και την ψηφολόγηση, δηλαδή, τι πήγατε σε σιδηρουργό και το κάνατε? Είναι αυτό. Ένα μέλος της ομάδας μας είναι μηχανουργός, ο οποίος αυτός έκαθε και κατασκεύασε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα. Εντάξει, είναι απίστευτο, πρέπει να σας πω ότι. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι μιλάει ένας enthusiast σε έναν άλλον, να το πω έτσι όπως το λέμε στην ορεινή Νάξο. Το κοίταζα το όπλο και λέω, πού το βρήκαν αυτό, τι είναι? Είχε ακριβές αντίγραφο του πραγματικού. Τι να πω, και τα υπόλοιπα δηλαδή, τα σωσέ, τα hotskis, ξέρω εγώ, τα Σαντετιέν και τα σχετικά. Και ένα hotskis που έχουμε φτιάξει ρέπλικα αντίγραφο είναι πάλι από εμάς κατασκευασμένο. Εντάξει, απίστευτο. Όλα, οι εξαρτήσεις, στολές, τα κράνη, έχουμε βρει παλιά κράνη σπασμένα, τα έχουμε αναπαλαιώσει, mm-hmm. τα έχουμε συντηρήσει, τα έχουμε διασώσει. Κυρίως γαλλικά και ιταλικά φορούσαμε στην πύρα. Ιταλικά από τα λάφυρα. Το ελληνικό κράνος, θα ήθελα να σας διορθώσω εδώ, ότι... Ναι. Που φόραγε ο ελληνικό στρατό, ναι. Είναι ελληνική κατασκευή. Τι λέτε, μα με συγχωρείτε, εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές ότι πήραμε μια ολόκληρη παρτίδα από τους Ιταλούς, τα κελίφη ήταν ιταλικά, φτιάξαμε εμείς την δερμάτινη επένδυση και μάλιστα ξεχωρίζουν από τα κράνη των Ιταλών, διότι το φινίρισμά τους είναι ανύπαρκτο στα δικά μας. Δηλαδή δεν έχουν περάσει από φινίρισμα, γι' αυτό και διαφέρουν στο γύσο τους. Και όμως είναι. Τώρα κουβέντα που έχουμε πιάσει με αυτόν τον άνθρωπο, Είναι διαφορετική η ιστορία. Το κράνος το ελληνικό, ναι. Είναι ελληνική σχεδίαση και κατασκευή. Αυτό το διαπιστώσαμε με έρευνα που κάναμε. Mm-hmm. Είχε δοθεί στα τέλη του 1936 διαγωνισμός, είχε γίνει διαγωνισμός mm-hmm. για την κατασκευή κρανών, 250.000 κρανών. Mm-hmm. Τελικά το συμβόλαιο το πήρε το εργοστάσιο στην ΚΕΑ Αθανασίου Κώστα. Μάλιστα. Εργοστάσιο Εμαγία Αθανασίου Κώστα στην ΚΕΑ και κατασκεύασε ναι. 250.000 κράνη. Μάλιστα, είχαμε την τύχη να συναντηθούμε με το τελευταίο επιζώντα του εργοστασίου. Τι λες τώρα. Και μάλιστα συγκινήθηκε πάρα πολύ όταν του δώσαμε ένα από τα κράνη που ενδεχομένως να έχει περάσει από τα χέρια του. Και αυτός μας έδωσε όλες τις πληροφορίες για το σχεδιαστή, ο κύριος Βλάδος, ο οποίος ήταν Έλληνας, ο μηχανικός σχεδιαστής. Και το ελληνικό κράνος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην ΚΕΑ. Το εργοστάσιο Αθανάσιος Κώστας στην ΚΕΑ. Πώς σας βρίσκει κανείς, πώς έρχεται σε επαφή μαζί σας? Έχουμε σελίδα στο Facebook, ομάδα αναβίωσης ελληνικού στρατού 1940 mm-hmm. και εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί μας. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι ομάδες αναβίωσης στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά διαδεδομένες, είναι ένα χόμπι το οποίο είναι αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, είναι ένας τρόπος ανάδειξης ιστορίας στο τομέα της δημόσιας ιστορίας. Εδώ δεν υπήρχε μέχρι σχετικά πρόσφατα και τελευταία έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες και γίνονται. Και ελπίζουμε και εμείς να φτάσουμε κάποιες από αυτές τις ομάδες και τις εκδηλώσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Άλλωστε και εμείς από εκεί βλέπουμε και μαθαίνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε κατά τον ελληνικό τρόπο όσο καλύτερα γίνεται εδώ πέρα, να το προσαρμόσουμε στη δική μας ιστορία και πραγματικότητα. Ίσως θα μπορούσαμε να έρθουμε και σε επαφή με Ιταλούς enthusiasts του συγκεκριμένου αντικειμένου. Διότι, το έχουμε κάνει ήδη. Διότι πρέπει να πούμε ότι. Οι αναβιωτές, οι συμμετέχοντες σε αναβιώσεις δεν έχουν βεβαίως καμία έτσι, διάθεση που εμφορείται από μίσος και σκοτεινά έτσι, συναισθήματα απέναντι στην πλευρά την οποία πολεμήσαμε πριν από 80 χρόνια. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Έρχονται σε συνεννόηση και πολλές φορές κάνουν και κοινές εκδηλώσεις οι αναβιωτές των στρατών που σκοτώνονταν στα πεδία των μαχών, πλέον ειρηνικά και με χαμόγελο. Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα έχουμε έρθει σε επαφή με Ιταλούς αντίστοιχους αναβιωτές που αναβιώνουν τον Ιταλικό στρατό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες και ελπίζουμε μετά την πανδημία να έρθουμε και κοντά ώστε να δώσουμε καλύτερη εικόνα και να το αποτυπώσουμε καλύτερα όλο αυτό. Και
Βέβαια, όλοι αυτοί οι αναβιωτές εφορούνται από αυτό το πνεύμα που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ένα τελευταίο. Θέλω να μας πείτε έτσι με δικά σας λόγια μια περιγραφή του βίντεο. Εγώ δεν ξέρω αν το έκανα σωστά, αλλά πραγματικά το έβριμα είναι πολύ ωραίο. Σε δύο προτάσεις, πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιώργο Κρικέλα, και σας δώσω και χαιρετισμούς στον αδελφό σας που είναι εξαιρετικός συνάδελφος και με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ πριν από 10 περίπου χρόνια, πριν οι συνδικάλες κλείσουν και τον Φλας. Θα ήθελα να μου κάνετε αυτή την περιγραφή. Τι κάνατε δηλαδή? Αυτό που θέλαμε εμείς να δείξουμε είναι ότι η οικογένεια είναι ακρογωνιαίος λίθος για το οτιδήποτε στη ζωή. Να διδάξουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, πέρα από οποιαδήποτε διαφορία, είναι η έλλειψη διδασκαλίας στα παιδιά μας. Ασχοληθούμε τα παιδιά μας, να τους μάθουμε την ιστορία και να την μάθουμε να την εκτιμάνε σωστά. Κύριε Κρικέλα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα κάνω το εξής, σε περίπτωση που κι εσείς δεν έχετε αντίρρηση. Θα κοιτάξω να δω με ποιους τρόπους αυτή η αξιέπαινη έτσι, δική σας προσπάθεια θα έρθει κοντά στα παιδιά των σχολείων της Αθήνας. Τα σχολεία της Αθήνας δεν θέλουν μόνο έτσι, πακιστανικές κοινότητες την Κυριακή, θέλουν και έτσι, αναβίωση, υπόμνηση και ερεθίσματα τα οποία να βγαίνουν από την καρδιά της κοινής μας εμπειρίας και της ελληνικής ιστορίας. Διότι είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ζώσα η επαφή μας με τους ήρωες αυτής της γενιάς. Δεν είναι χαμένη κάπου στον χρόνο. Είναι μέσα ακόμα στα σπίτια μας, είναι μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις προσωπικές μας αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρικέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτοί είναι άνθρωποι.